Θα πάμε όμως στον κύριο, στον πρόεδρο του Λούρου, τον κύριο Κατσαούνο. Είναι γεγονός ότι και πέρσι υπήρχαν φιλοδοξίες στο Λούρο, άμυδρες. Φέτος ξεκίνησε με καλύτερους ιονούς, άλλαξε προπονητή, πήρε τον Βαγγέλη τον Καρτζονίκα, ένας έμπειρος προπονητής. Το έμψυχο δυναμικό που έχει η ομάδα του είναι πλούσιο και βεβαίως κάνει μια προσπάθεια, και όπως αυτή την νίκη που σας προανέφερα, να σταθεί μέσα στις πρώτες 5 ομάδες για τα μπαράζ. Εκεί πλέον θα κρυθούν τα πάντα. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, αν και πιστεύω ότι ο Τηλικράτης με τη δυναμική που έχει, δεν ξέρω αν θα τον προλάβουμε να είναι μέσα στα μπαράζ ή φύγει πολύ ψηλά από τις υπόλοιπες ομάδες, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχουμε όμως τον πρόεδρο του Θρίαμβου Λούρου, τον κύριο Κατσαούνο, το φίλο μας εδώ, τον καλό μου φίλο τον Θοδωρή. Καλημέρα κύριε Κατσαούνο. Ναι. Ναι, με ακούτε? Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά, ναι, στον ποδοσφαιριστή του Πασπρέβεζα. Τέτοια είναι δυστυχώς συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και να είναι περαστικά, τίποτα άλλο. Υγεία πάνω απ' όλα και, ναι, και καλή ταχύ ανάρρωση, αυτό, τίποτα άλλο. Σωστό είναι αυτό που λέτε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Πέστε μου λίγο κάτι, κύριε Κατσαούνο. Είναι γεγονός ότι η ομάδα ήταν πιο καλή προχθεσινό αγώνα με την Ένωση, κέρδισε δίκαια. Έχει μια δυναμική και μια καλή πορεία τα τελευταία. Βέβαια είχατε και άτυχα αποτελέσματα. Είστε λίγο πίσω στη βαθμολογία. Εντάξει, μέσα στους στόχους είμαστε στην ομάδα. Η ομάδα έχει στόχους να πάμε στο κύπελλο όσο πιο ψηλά μπορούμε. Είμαστε στις 8 που γίνεται η κλήρωση σήμερα. Και στόχος είναι να μπούμε στα play-off, αν θα γίνουν play-off. Εντάξει, μέσα είμαστε στους στόχους, είχαμε ατυχή αποτελέσματα, έχουμε καλή ομάδα, συνεχίζουμε. Ναι. Τι λέτε? Έχουμε καλό προπονητή, θα δούμε. Εσείς δηλαδή, τι, η επιδίωξή σας είναι να πάτε στα μπαράζ, αυτό που είπα προηγούμενα? Η επιδίωξή μου βεβαίως είναι, καταρχήν νομίζω ότι θα είναι αποτυχία να μην πάει ο Θρίαμβος στα μπαράζ φέτος, ναι, με το υλικό που έχει. Και πέρσι για 2 βαθμούς δεν μπήκαμε στα μπαράζ, φέτος πιστεύω ότι με βάση το υλικό και με βάση την εικόνα ομάδας που έχουμε, πρέπει να πούμε στα παράζα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Συνεχίζουμε όμως, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουμε ένα δύσκολο αγώνα το Σάββατο με την Τηλικράτη εδώ στο Λούρο. Εάν κερδίσετε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι η ομάδα μας πάει για τη μη νίκη και δύσκολο παιχνίδι και για εμάς και για αυτούς. Θα δούμε. Ναι. Τι εκτιμάτε εσείς ότι αυτή τη στιγμή, λέω εγώ, είπα ότι υπάρχει περίπτωση ο Τηλικράτης να ξεφύγει, να μην παίξουμε μπαράζ στο τέλος? Η αίσθηση δική σας, έχετε δει τον Τηλικράτη, την ομάδα του Τηλικράτη? Έχω δει, φέτος δεν τον έχω δει τον Τηλικράτη, απλώς βλέπω την πορεία του, τους παίχτες του, τον προπονητή του, γιατί είμαστε όλοι γνωστοί πλέον στο τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Βλέπω ότι και ο Τηλικράτης και ο Πανλευκάδης έχουν αποκτήσει μια δυναμική, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ το ρόστερ τους. Δύσκολα χάνουν βαθμούς και βλέπω ότι δύσκολο να ξεφύγει κάποιος. Πιο πιθανό είναι να μην ξεφύγει κάποιος. Ναι. Υπάρχουν κάποια δύσκολα παιχνίδια τα οποία και αυτοί πρέπει να τα ξεπεράσουν. Όπως και ο Τηλικράτης, παράδειγμα, για μένα πιστεύω είναι δύσκολο το παιχνίδι μες στο Λούρο. Πρέπει να είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Αυτοί πάνε για την νίκη και εμείς πάμε για την νίκη. Ναι, γιατί αν εσείς κάνετε την ανατροπή και κερδίσετε τον Τηλικράτη, αλλάζουν όλα. Δηλαδή μετά παίζονται πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν κοιτάμε τον αντίπολο, κοιτάμε την ομάδα μας. Εμείς έχουμε μια ομάδα, όπως σας είπα, είμαστε καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μια παρέα νέων με μια φιλοδοξία που στηριζόμαστε και σε παιδιά από την περιοχή μας. Και έχουμε 4-5 παίκτες μεταγραφές, οι οποίες είναι ποιοτικοί παίκτες. Και στηρίζομαστε αυτούς. Έχουμε προπονητή τον κύριο Καρτζονίκα, που είναι γνωστό σε όλους, ο πιο πολύ νίκης προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Yeah. Έχουμε γυμναστή, έχουμε, τι να πω, έχουμε κοινικούς αρχηγούς στο γήπεδο, είμαστε οργανωμένο σωματείο. Είχαμε βέβαια κάποια ατυχή αποτελέσματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Να μην σταθούμε ούτε στην κοινή συστέρια. Συνεχίζουμε. Δεν είναι... Πέστε μου κάτι, εσείς αυτή τη στιγμή σε έμψυχο δυναμικό, γιατί δεν κάνατε φημολογία, υπήρχε ότι θα έρθει και ο Χαϊδάκης, τελικά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, θέλω να είμαι ειλικρινής. Το Χαϊδάκη με το Σπύρο καταρχήν μας συνδέει μια στενή φιλία, ναι, και μιλήσαμε με τον Σπύρο,
Αλλά προς τη στιγμή που επειδή είχε μιλήσει πριν από εμάς με μια άλλη ομάδα, εάν δεν γινόταν όπως με την αναγέννηση, δεν είχε μιλήσει με άλλη ομάδα, θα αρκόταν στο Λούρο. Ναι. Και τήρησε την υπόσχεσή του. Εσείς τώρα, το έμψυχο δυναμικό που έχετε, πόσους ποδοσφαιριστές έχουμε τώρα εκεί, δηλαδή, έτσι. 22 ποδοσφαιριστές έχει η ομάδα. Ρόστερ, θα ενισχυθεί η ομάδα τα Χριστούγεννα, οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί ο στόχος μας είναι να μπούμε στα play-off. Και όπου έχουμε αδυναμίες, αδυναμίες έχουν όλες οι ομάδες, κοιτάμε να τις καλύψουμε. Ναι. Πάντα με λογική. Πάντα με λογική και ανάλογα με οι δυνατότητες ποιες είναι τις ομάδες, γιατί είναι γεγονός. Κοιτάξτε, εμείς σας είπα ότι στηριζόμαστε σε παιδιά από τη γύρω περιοχή και από το χωριό, τα οποία παίζουν προς τη μήνους και αυτά απλοκερδός. Παίζουν για την ομάδα, για τον εαυτό τους, για όλους μας. Και έχουμε 4-5 μεταγραφές, οι οποίες αυτές οι μεταγραφές τα έξοδά τους, μην νομίζετε ότι ο Λούρος έχει πολύ υψηλό μπάτζετ για αυτά, γιατί θέλουμε να είμαστε φερέγγοι απέναντι σε όλους. Ναι. Και έχουμε τη δυνατότητα, αν χρειαστεί μια ενίσχυση ομάδα τα Χριστούγεννα, να την κάνουμε. Πέστε μου κάτι, εκεί στο το γήπεδό σας είναι εντάξει? Το γήπεδό μας είναι από τα καλύτερα γήπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Απλώς παίζουν πολλές ομάδες, παίζει ο Στεφάνη, παίζουμε εμείς, έχουμε ακαδημίες, δηλαδή είναι συνέχεια απασχολείται το γήπεδο. Αλλά έτσι δυστυχώς γίνεται σε όλο τον νομό, όπως γίνεται και στο γήπεδο της Συνόπης, όπως γίνεται και στην Πρέπεζα εδώ, που παίζουν δύο ομάδες. Δυστυχώς έχουμε έλλειψη γηπέδων, όπως γίνεται και στη Λευκάδα. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Ναι. Είστε και δημοτικός σύμβουλος όμως εκεί, έχετε μια δυνατότητα παρέμβασης? Εντάξει, τα πράγματα εδώ είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα, όπως τα ξέρετε πολύ καλά. Τουλάχιστον έχει γίνει το γήπεδο στον Άγιο Θωμά, το οποίο για να ολοκληρωθεί πρέπει λίγο να γίνουν τα αποδητήρια και αυτά. Και πιστεύω ότι την καινούργια χρονιά θα είναι σίγουρα, θα συμμετέχουν οι ομάδες εκεί, που είναι ένα καλό γήπεδο σύγχρονο. Εντάξει, τώρα δυνατότητα για να γίνουν νέα γήπεδα δεν υπάρχει, πιστεύω. Ναι. Δεν υπάρχει και τουλάχιστον όμως θα συντηρήσουμε αυτά που είναι και σε καλή κατάσταση. Ναι. Τι να πούμε, νομίζω ότι ο κόσμος, ακαδημία υπάρχει εκεί, νομίζω ότι υπάρχει. Βεβαίως, ακαδημία, πάρα πολλά παιδιά. Ποιος είναι ο προπονητής εκεί στα παιδιά? Ο κύριος Βασιλείου, ναι, που είναι και γενικός αρχηγός στη μεγάλη ομάδα. Είναι ο Σάκος ο Χρήστος που είναι παίχτης και στην μεγάλη ομάδα και προπονητής στα μικρά, και είναι και ο Καραβίδας ο Κώστας, παλιός του παίχτης του Θριάμβου. Yeah. Αυτοί οι τρεις είναι φέτος. Έχουμε μια ακαδημία 60 παιδιά. Γίνεται μια καλή δουλειά τα παιδιά. Μέσα στο παιδί, γιατί έχουμε και τρεις ομάδες. Φέτος προσπαθήσαμε να συμμετέχουμε και στο παιδικό πρωτάθλημα, εδώ της ΕΠΣ. Yeah. Είχαμε κάποια προβλήματα με την έκδοση των δελτίων, γιατί φέτος χρειάζεται ταυτότητα. Και δεν εκδίδουν ταυτότητα ούτε στο Λούρο το κατάστημα, στο αστυνομικό, ούτε στα σπορτικό. Και πρέπει να κατέμουν Πρέβεζα, είναι ανήλικα τα μικρά. Πρέπει να κατέμουν Πρέβεζα με τους γονείς τους και υπάρχει ένα θέμα στην έκδοση των δελτίων. Γι' αυτό και δεν έχουμε συμμετάσχει ακόμα. Η ομάδα υπάρχει, προπονείται όμως. Πιστεύω μέχρι την εβδομάδα κανονικά θα συμμετέχουμε. Απλώς ήθελα να το επισημάνω αυτό. Πάντως, στο βάθος του μυαλού σου, Πρόεδρε, νομίζω ότι έχεις αυτή την φιλοδοξία να ανέβει ακόμα περισσότερο η ομάδα. Αυτό, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Στην άλλη το έχουμε 3 χρόνια κάθε χρόνο να γίνομαστε και λίγο καλύτεροι. Ναι. Η ομάδα έχει φιλοδοξίες και έχει και δυνατότητες, πιστεύω. Αυτό. Εκτός από φιλοδοξίες πρέπει να πλένει, φαίνεται να έχει και δυνατότητες. Αλλά όλα κρίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Σωστό. Εκεί θα αποδείξουμε όλοι αν αξίζουμε και δικαιούμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε. Πιστεύω ότι μας αδικεί η βαθμολογία. Είχαμε πολλά άτυχα αποτελέσματα, δεν είχαμε ένα, είχαμε πολλά. Αλλά μαθαίνουμε από τα λάθη μας και πιστεύω να μην τα ξαναεπαναλάβουμε. Να ευχηθούμε, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Θοδωρής ο Κατσαρούνας, εκτός από ότι είναι ένας ιδιαίτερα συμπαθής στην κοινωνία του Λούρου και της Πρέβεζας, ένας οικονομολόγος, ο οποίος αφιερώνει πολύ χρόνο για την ομάδα, με το μεράκι και την αγάπη που έχει για το Λούρου, να το ευχηθούμε από την πλευρά μας όλα να πάνε καλά,
Και δεν έχει σημασία τόσο ο πρωταθλητισμός, αλλά η ενασχόλησή του, ο χρόνος που αφιερώνει, αυτός και οι συνεργάτες του, για να διατηρούν αυτό το δικαίωμα να κάνουν όνειρα σε αυτή την περιοχή, μια δύσκολη περιοχή, με την ανεργία να μαστίζει την ευρύτερη περιοχή, οι νέοι να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό της ΕΠΣ Πρέβεζας. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε από την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.